Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Μας ρωτούσατε για το θέμα του ΚΕΘΕΑ, θα τα συζητήσουμε με έναν καθήλυνα αρμόδιο. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Βασίλη Κολοκάθη. Είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΚΕΘΕΑ. Για όλο αυτό το ζήτημα που έχει προκύψει με ένα σχέδιο νόμου, παύλα πρόταση που έχει κατατεθεί εντός του οργανισμού. Γεια σας κύριε Κολοκάθη, καλησπέρα, μας ακούτε? Καλησπέρα, σας ακούω πολύ καλά. Δημήτρης είναι το όνομά μου, όχι Βασίλης. Α, μας συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν πειράζει. Μας συγχωρείτε. Θέλετε να μας πείτε ποιες είναι οι αλλαγές που συμβαίνουν τώρα και πώς τις αξιολογείτε? Κοιτάξτε, θα ήταν πιο εύκολο να σας πω ότι οι αλλαγές δεν συμβαίνουν, δεν προτείνονται, γιατί επί της ουσίας είναι ένα προσχέδιο το οποίο μας κατατέθηκε στους εργαζόμενους, το οποίο αλλάζει οτιδήποτε ξέραμε στο ΚΕΘΕΑ μέχρι τώρα και οτιδήποτε ήξεραν και οι πολίτες έξω, έτσι, και οι θεραπευόμενοι και η πολιτεία και οποιοδήποτε άλλος. Αυτό είναι ένα προσχέδιο το οποίο κατατέθηκε μετά από τη δουλειά που έκανε επί 1,5 χρόνο μια ομάδα εργασίας που είχε οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ και στην οποία συμμετείχαν και ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας και ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών. Κατέθεσαν ένα προσχέδιο νόμου για διαβούλευση 10 μέρες εντός του οργανισμού για να το προωθήσουν μετά στο Υπουργείο για να πάρει το δρόμο της νομοθετικής διαδικασίας. Αυτό είναι ένα κείμενο 100 σελίδων, 95 άρθρων, το οποίο ξεκινάει από τους σκοπούς και τους στόχους και την έδρα του οργανισμού και καταλήγει μέχρι τον ιστορικό κανονισμό λειτουργίας και τις επιτροπές διοντολογίας κλπ. Πρόκειται για μια, δηλαδή είναι σαν να διαλύεται κάτι, ένα παιχνίδι Lego και το ξανασυναρμολογείται σε άλλο σχήμα. Περί αυτού πρόκειται. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτού του άλλου σχήματος? Τι τα αλλάζει επί της ουσίας για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί? Τα χαρακτηριστικά είναι τα εξής. Πρώτον, μειώνεται ο αριθμός των μονάδων θεραπείας, των κλινικών μονάδων. Μειώνεται κατά το 1 τρίτο. Γίνονται συγχωνεύσεις δηλαδή μονάδων. Ταυτόχρονα αυξάνονται κατά 50% τα τμήματα στις κεντρικές υπηρεσίες, τα τμήματα διοίκησης. Μπορείτε να μας πείτε ένα παράδειγμα στις συγχωνεύσεις? Γιατί υποθέτω ότι στο σχέδιο θα είναι ότι δημιουργείται μια τάδε διεύθυνση. Δεν θα βλέπει κανείς τι χάνεται. Δεν βλέπει κανείς τι χάνεται, αλλά δημιουργείται μια τάδε διεύθυνση. Κοιτάξτε, ναι, θα πρέπει να το βάλει κανείς κάτω το προηγούμενο και το τωρινό για να το καταλάβει. Αλλά για παράδειγμα, να σας πω το εξής. Συγχωνεύονται, για παράδειγμα, στην Αθήνα, έτσι, όλες οι υπηρεσίες που αφορούν σε εφήβους σε μία υποδιεύθυνση. Mm-hmm. Οτιδήποτε υπήρχε δηλαδή για τους έφηβους συγχωνεύεται. Για τους έφηβους τώρα υπήρχαν προγράμματα τα οποία ασχολούνταν με αυτούς οι οποίοι κάνουν επικίνδυνη χρήση, ας πούμε, όπως ηρωίνη ή οτιδήποτε άλλο. Προγράμματα για αυτούς που είναι βαριά εξαρτημένοι από το χασίς. Προγράμματα έγκαιρης παρέμβασης για αυτούς που δεν έχουν βαριά εξάρτηση, ωστόσο πειραματίζονται και είναι σε μια πρώτη επαφή. Και προγράμματα για αυτούς που είναι εξαρτημένοι από το διαδίκτυο. Και ταυτόχρονα προγράμματα επίσης πρόληψης στην κοινότητα για ανθρώπους, για παιδιά δηλαδή, για εφήβους οι οποίοι βρίσκονται σε ένα καθεστώς επικινδυνότητας, ώστε να ακολουθήσουν ένα δρόμο, mm-hmm, προς την εξάρτηση ή προς παρεκκλίνουσες συμπεριφορές. Όλα αυτά τώρα που ήταν ξεχωριστά τμήματα με ξεχωριστή δουλειά το καθένα, συγχωνεύονται σε ένα. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πολλών ειδών ερωτηματικά. Ένα παράδειγμα είναι αυτό. Πώς μπορείς να βάλεις χρήστες βαριών ναρκωτικών ουσιών, ας πούμε, μαζί με ανθρώπους οι οποίοι έχουν πρόβλημα με το διαδίκτυο, αλλά δεν κάνουν χρήση. Πώς μπορείς να τους βάλεις όλους αυτούς, ας πούμε, μαζί με την έγκαιρη παρέμβαση και την πρόληψη στην κοινότητα. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα που. Μια διεύθυνση που θα κάνει συγκεκριμένα. Θα τα κάνει όλα αυτά. Θα τα κάνει όλα αυτά. Δεν θα μπορούσε κάποιος να πει ότι θα τα κάνει. Απλώς αυτή η διεύθυνση θα βγάζει τις επιμέρους δράσεις. Ναι, κοιτάξτε, εδώ πέρα είναι ένα θέμα όντως το οποίο χρειάζεται λίγο να εξηγηθεί παραπάνω. Είναι σαν να συγχωνεύουμε κλινικές νοσοκομείων σε μία.
έτσι, σαν να πάρεις το καρδιολογικό, το ρευματολογικό και το ορθοπαιδικό και να πεις ότι είναι μια κλινική, αλλά οι γιατροί θα κάνουν καθένα στη δουλειά του. Το κρίσιμο είναι ότι μειώνεται ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που θα εργάζονται σε αυτές τις... Δεν μειώνεται ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που θα εργάζονται. Αυτό όμως που θα συμβεί είναι ότι φανταστείτε ότι η κάθε δομή από αυτές είχε μια δικιά της λογική, είχε δικές της τεχνικές, μια δικιά της, ένα δικό της πλαίσιο με το οποίο εργαζόταν με τους ανθρώπους, έτσι, με τους εξαρτημένους. Είμαι αυτός που εξυπηρετούσε, εν πάση περιπτώσει. Αυτά ήταν διαμορφωμένα μέσα από δεκαετίες εμπειρίας και κλινικής δουλειάς και εκπαίδευσης κλπ. Κλπ. Όταν αυτό το βάζεις υπό την επιστημονική εποπτεία, για παράδειγμα, ενός μόνο ανθρώπου, έτσι, τότε είναι προφανές ότι αυτό σιγά σιγά θα γίνει ένα ενιαίο πράγμα, διότι δεν μπορεί κάποιος, ας πούμε, να εποπτεύει τόσο διαφορετικού είδους δραστηριότητες με ιδιαιτερότητες και σε άλλο πληθυσμό. Τι εξυπηρετεί αυτό? Αναγκαστικά θα συρρυκνωθεί. Το σκεπτικό, δηλαδή, τουλάχιστον το ομολογημένο, το σκεπτικό της κυβέρνησης το να κάνει αυτή την αλλαγή, εφόσον δεν συνοδεύεται. Σε αρκετές περιπτώσεις έχουμε δει ότι αυτού του τύπου οι συγχωνεύσεις γίνονται μαζί με κλείσιμο κάποιων δομών ή με συρρύκνωση του αριθμού των εργαζομένων. Αν δεν συμβαίνει αυτό, ποιο είναι το σκεπτικό που συνοδεύει? Ξέρω ότι δεν έχει διατυπωθεί κάποιο σκεπτικό. Δεν τι λέγεται ή έστω σκεπτικό. Τι εικάζετε εσείς? Ναι, το έχω δεν δει ότι δεν είναι. Δεν έχει κανένα σκεπτικό. Ναι, το ξέρω. Τι πιστεύετε? Πραγματικά δεν ξέρω. Ήταν ένα σοκ για μας. Ήταν ένα σοκ. Πιστεύω ότι είναι ένα πόνημα το οποίο δηλώνει καταρχάς ότι δεν γνωρίζει σε βάθος τον οργανισμό και τη δουλειά που κάνει. Αλλιώς δεν θα έλεγε κανείς, δεν θα μπορούσε να επιλέξει κάτι τέτοιο για να διαμορφώσει τον οργανισμό. Δηλαδή, για ποιο λόγο να αυξήσεις τις διοικητικές υπηρεσίες και να μειώσεις τις υπηρεσίες πρώτης γραμμής? Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος γι' αυτό. Ή, εν πάση περιπτώσει, προφανής λόγος. Η λέξη θεραπευτική κοινότητα, ο όρος θεραπευτική κοινότητα, δεν υπάρχει πουθενά. Το ΚΕΘΕΑ, όπως ξέρετε, ήταν βασισμένο σε μία μέθοδο απεξάρτησης που βασιζόταν στη θεραπευτική κοινότητα για εξαρτημένα άτομα. Η λέξη αυτή, ως μονάδα και ως λέξη ακόμα, είναι εξαφανισμένη από το προσχέδιο. Δεν υπάρχει πουθενά. Αυτό θέλετε να μας το εξηγήσετε λίγο για κάποιον που, ή κάποια που δεν ξέρει πώς λειτουργεί το ΚΕΘΕΑ? Ο όρος θεραπευτική κοινότητα, που ακούγεται και λέτε ότι μπαίνει τέλος στη θεραπευτική κοινότητα. Ναι. Στην πράξη. Είναι μία μέθοδος. Να σας το πω έτσι. Είναι μια μέθοδος που έρχεται από πολύ μακριά, έρχεται από τον πόλεμο, από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Ήταν μια μέθοδος η οποία ξεκίνησε ταυτόχρονα αυτό το κίνημα για την ανανέωση της ψυχιατρικής και μετά με τους εξαρτημένους και βασίζεται σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Το κύριο πράγμα στο οποίο βασίζεται είναι ότι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το ίδιο πρόβλημα μαζεύονται σε μικρές ομάδες και με την καθοδήγηση ή με τη δουλειά που γίνεται με τους θεραπευτές τους, ακολουθούν μια κυρή πορεία για την έξοδο από την κρίση που έχουν. Είναι μια δημοκρατική οργάνωση, έτσι. Έχει πάρει στοιχεία και από τους ανώνυμους αλκοολικούς και γενικώς είναι ένα σχήμα αυτή τη στιγμή το οποίο αριθμεί γύρω στις 5.500 μονάδες σε όλο τον κόσμο, έτσι. Δεν είναι κάτι, έχουν γίνει άπειρες μελέτες και είναι ένα τελείως πώς να το πω, επιστημονικά αποδεδειγμένο ως καλή πρακτική σχήμα για την αντιμετώπιση της εξάρτησης. Ανάμεσα σε άλλα βέβαια. Αυτό λοιπόν εδώ καταλύεται και οργανωτικά, γιατί έχει μια οργανωτική δομή η κοινότητα, και καταλύεται επίσης διότι για της απουσίας του. Δεν υπάρχει πουθενά στο προσχέδιο μονάδα θεραπευτική κοινότητα ή μέθοδος θεραπευτική κοινότητα. Mm-hmm. Έχουν αντικατασταθεί με διευθύνσεις κλινικών εφαρμογών, με ξενώνες και με σωματική αποτοξίνωση. Άρα έχουμε, κάτι, για να το συνοψίσουμε λίγο πολύ, ναι, απλοποιημένα, ναι, αυτό που παρουσιάζεται είναι μια οριζόντια δομή όπου λαμβάνονται υπόψη και τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που πηγαίνουν, έτσι, συγκροτείται μια ομάδα. Και αυτό πάμε σε μια κάθετη δομή όπου, ναι, κάποιος αποφασίζει. Και τώρα είναι μια κάθετη δομή, ακριβώς. Οπότε πάμε και σε απλώς ατομική θεραπεία που μπορεί να είναι, δεν ξέρω, κάποια φάρμακα, κάποια. Μπορεί να είναι το οτιδήποτε, δεν ξέρω, διότι δεν μας έχει κοινοποιηθεί ούτε οι περιγραφές του τι θα κάνει το κάθε τμήμα έτσι όπως το έχουν φτιάξει. Εντάξει, καταργείται, δηλαδή δεν έχουν θεραπευτικές κοινότητες. Έχουν
κυρίες μονάδες θεραπείας, όπως τις λένε. Τι ακριβώς θα κάνουν αυτές, μας είπαν θα μας το πούν μετά. Αυτό λέτε ότι παραβιάζει τη μέθοδο και τη φιλοσοφία του τρόπου με τον οποίο λειτουργούσε μέχρι τώρα. Δεν είναι κάποιο διοικητικό ζήτημα, είναι ζήτημα της πραγματικής μεθόδου με την οποία εσείς αντιμετωπίζετε τους εξαρτημένους. Μάλιστα. Μα ακριβώς αυτό. Διότι το διοικητικό κομμάτι στο ΚΕΘΕΑ προέκυψε μέσα από την εφαρμογή ενός συγκεκριμένου πλαισίου. Δεν μπορεί να έχεις ένα κοινοτικό δημοκρατικό πλαίσιο και να έχεις ένα σύστημα, ας πούμε, ιεραρχικό και αυταρχικό που θυμίζει το ΙΚΑ του 60. Αυτά τα δύο πράγματα δεν γίνονται μαζί. Δεν είναι απλώς ένα οργανωτικό. Οποιαδήποτε οργανωτική παρέμβαση παρεμβαίνει προφανώς και στη φιλοσοφία και στη λειτουργία και στην επιστημονική πρακτική στο πεδίο. Πείτε μας κάτι ακόμα. Βλέπω εδώ πέρα ότι μετατρέπεται το Διοικητικό Συμβούλιο από άμισθο σε έμισθο. Ναι, αυτό, ναι. Αν το συνδυάσουμε και με το ότι λέτε ότι ενισχύονται οι γραφειοκρατικές δομές, mm-hmm, αλλά παρόλα αυτά δεν μειώνεται ο αριθμός των εργαζομένων. Ναι. Αυτό τι σημαίνει, θα στοιχίζει περισσότερο συνολικά δηλαδή από ό,τι στοιχίζει τώρα? Κατά πάσα πιθανότητα. Μάλιστα. Ωραία. Δεν μπορώ να το ξέρω εγώ αυτό, αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα στοιχίζει διαφορετικά. Τουλάχιστον οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου δεν προβλέπονταν στον προϋπολογισμό. Μπαίνει όμως, όπως το καταλαβαίνω εγώ, και ένα ζήτημα κόστους, έτσι. Δηλαδή μπορεί σε αυτό το σκεπτικό που δεν σας έχει κοινοποιηθεί, που είναι πρόβλημα, γιατί από όσο καταλαβαίνω κατατέθηκε για διαβούλευση, έστω ότι υπάρχει μία μονάδα, υπάρχουν τέλος πάντων, δεν είναι πολύ οι εξαρτημένοι από το τζόγο σε μία περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μην βρίσκουν πρόγραμμα, καθώς θα είναι λογική ότι παιδιά δεν είστε αρκετοί για να ασχοληθούμε μαζί σας. Και ίσως αυτό, δεν ξέρω αν θεωρείτε ότι ανοίγει την πόρτα περισσότερο σε ιδιώτες. Θα σας απαντήσω με δύο τρόπους αυτό. Στο δεύτερο, καταρχάς, είναι προφανές ότι οτιδήποτε συρρυκνώνεται από το δημόσιο τομέα καλύπτεται, οποιαδήποτε ανάγκη καλύπτεται από άλλους χώρους, έτσι δεν είναι? Δεν γίνεται. Όταν οι άνθρωποι έχουν ένα πρόβλημα, θα καταφύγουν ή στο δημόσιο, ή αν δεν υπάρχει δημόσιο, θα καταφύγουν στο ιδιωτικό. Mm-hmm. Το πρώτο που ρωτήσατε είναι το εξής. Ότι και εγώ θα ήθελα να μάθω και να δω μέσα από ποιες διαδικασίες προέκυψαν, για παράδειγμα, το ότι δεν υπάρχουν εξαρτημένοι, ότι είναι μικρός ο αριθμός ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα έπρεπε να έχει προηγηθεί μια αξιολόγηση. Να μας έχουν πει ότι εδώ, ας πούμε, αυτοί οι άνθρωποι είναι λίγοι, οπότε δεν μπορεί να στοιχειοθετείται μια μονάδα. Ας το κάνουν. Εμείς που εργαζόμαστε στο ΚΕΘΕΑ, έτσι, και το λειτουργούμε καθημερινά στην πρώτη γραμμή κλπ., δεν βλέπουμε να υπάρχουν τέτοιου είδους ζητήματα. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο έχει στη διάθεσή του, ας πούμε, στοιχεία τα οποία επιβάλλουν μια αναδιάρθρωση, δεν θα έπρεπε να μας την πει. Για ποιο λόγο την κάνει? Γι' αυτό. Το κάνουμε για αυτό το λόγο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν θα έπρεπε να αξιολογήσει οι υπηρεσίες πριν προτείνει τον ανασχεδιασμό τους? Δεν έχει προκύψει κάποια αξιολόγηση υπηρεσιών. Παρότι ο κύριος Κικίλιας έλεγε στη Βουλή, στην ΠΝΠ, δεν ξέρω αν θυμάστε, ότι θα ζητήσει να αξιολογηθούν οι υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ και να βρεθεί μαζί με διάλογο και με τα άλλα κόμματα κλπ. Ο καλύτερος τρόπος για να λειτουργήσει. Mm-hmm. Και το είχε ζητήσει από τον Εθνικό Συντονιστή. Δεν έγινε τίποτα. Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση υπηρεσιών πάνω στην οποία να βασίζεται. Ποιες είναι οι προδιαγραφές? Δεν υπάρχει τίποτα. Όταν έρχεται κάποιος και παίρνει έναν οργανισμό επιτυχημένο, έτσι, με τα στραβά του, με τα καλά του, αλλά επιτυχημένο. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι ήταν αποτυχημένο το ΚΕΘΕΑ. Και το διαλύει στα εξών συνετέθη. Δεν θα έπρεπε τουλάχιστον να μας πει και για ποιο λόγο το κάνει? Αναφερθήκατε. Θέλαμε να το θέσουμε και αυτό. Αναφερθήκατε στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ναι, του 2019, ναι, που, ναι, είχε ξεσηκώσει και τότε αντιδράσεις. Τότε, από ό,τι καταλαβαίνω, μπήκε το δουσού, γιατί δεν είχατε πάντα δουσού, και πήγε πιο πίσω η Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι το 2019 εκλεγόταν από τη Γενική Συνέλευση. Mm-hmm. Είχε δηλαδή αυτοδιοίκητο το ΚΕΘΕΑ, εξέλεγε το δικό του Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό καταργήθηκε το 2019 με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Για να υποστηριχθεί η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ο κύριος Υπουργός είχε πει στη Βουλή τότε, είχαμε μαζί και σε εμάς το είχε πει κλπ., ότι αλλάζουμε μόνο τη διοίκηση, δεν θα πειράξουμε τα συμβούλια πολιτικής που υπάρχουν, συλλογικά όργανα δηλαδή, τον Γενικό Διευθυντή, τον τρόπο, τις μονάδες, δεν θα πειράξουμε τίποτα από όλα αυτά. Το μόνο που χρειάζεται να γίνει είναι αλλαγή στη διοίκηση για να υπάρχει μεγαλύτερη λογοδοσία. Η πρόταση, και ότι έκανε τη Γενική Συνέλευση αποφασιστικό όργανο. Ο κύριος Κικίλιας την έκανε αποφασιστικό όργανο. Έρχεται τώρα αυτό το προσχέδιο και τι κάνει? Καταργεί τα όργανα που ο κύριος Κικίλιας είχε πει ότι δεν θα πειράξει. Mm-hmm. Και κάνει συμβουλευτική τη Γενική Συνέλευση, που ο κύριος Κικίλιας είχε κάνει αποφασιστική. Αυτό τώρα είναι
Δηλαδή, πραγματικά, δεν καταλαβαίνω αν είναι εις γνώση του κυρίου Κικίλια αυτό που γίνεται, δηλαδή ότι οτιδήποτε έχει υποσχεθεί πηγαίνει πίσω, ή δεν το ξέρει και θα έπρεπε πρώτα να συνεννοηθεί, ας πούμε, η διοίκηση του οργανισμού με τον υπουργό, ο οποίος άλλα έλεγε τότε. Αλλά κάποιος πρέπει να απαντήσει για αυτά τα πράγματα. Αυτό ζητάμε κι εμείς. Το γεγονός ότι θα είναι έμιστες οι θέσεις αυτές, πώς ορίζονται τα πρόσωπα που θα τις καταλάβουν αυτές τις έμιστες θέσεις? Ορίζονται από τον υπουργό. Μέχρι τώρα πώς ορίζονταν? Εκλέγονταν και ήταν και άμεστοι. Μάλιστα. Οπότε θα έλεγα ότι αυτό είναι αρκετό για να κατανοήσουμε μια ριζική αλλαγή. Προφανώς είναι αρκετό. Κοιτάξτε, είναι σαν να παίρνει κάποιος έναν οργανισμό, να τον κάνει λάφυρο και μετά να τον αλλάζει έτσι όπως μπορεί να τον διοικήσει, φαντάζομαι. Δηλαδή, εγώ το μόνο πράγμα που μπορώ να καταλάβω από αυτό σε αυτή τη φάση, ας πούμε, είναι ότι τον αλλάζουμε για να τον ελέγξουμε καλύτερα. Δεν ξέρω. Αλλά όλα τα υπόλοιπα θα πρέπει να μας τα πούν. Δηλαδή, αυτοί έκαναν. Διοικούν επί 1,5 χρόνο, αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί επί 1,5 χρόνο το ΚΕΘΕΑ. Το ΚΕΘΕΑ έχει βαλτώσει, τα προγράμματα έχουν τελματώσει. Δικιά του η δουλειά είναι αυτή. Δεν είναι δικιά μας δουλειά. Έτσι. Κανένα όργανο δεν έχει συνεδριάσει εδώ και 1,5 χρόνο και μας φέρνουν ένα σχέδιο νόμου το οποίο καταργεί όλα τα συλλογικά όργανα και θεσπίζει την απόλυτη πυραμίδα σε ένα οργανισμό δημόσιας υγείας πανελλήνιο. Έτσι, το ΚΕΘΕΑ έχει μονάδες από την Κάλυμνο μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα της Θράκης το καταργεί και το συγχωνεύει με τη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Αν κάποιος, ας πούμε, μπορεί να μας εξηγήσει πώς μπορεί να υποπτεύεις κλινική δουλειά με μέλη, με ανθρώπους, με πολίτες από τη Θεσσαλονίκη στην Αλεξανδρούπολη, εγώ να το καταλάβω. Αλλά νομίζω ότι δεν γίνεται αυτό. Έχετε επικοινωνία, δηλαδή έχει υπάρξει κάποιος διάλογος στον οποίο εσείς να μπορέσετε να εκφράσετε αυτές τις αντιρρήσεις, ή δεν έχει λειτουργήσει κάποια Κοιτάξτε, δεν διαδικασία. Έχει λειτουργήσει επί της ουσίας κάποιος διάλογος, διότι συνεχώς ήταν όταν ολοκληρωθεί η Επιτροπή, όταν ολοκληρώσει το έργο σας, θα σας ζητήσουμε τη γνώμη σας, θα το κατάλουμε σε διαβούλευση κλπ. Ολοκληρώθηκε, το έβαλαν σε διαβούλευση για 10 μέρες. Από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός επιστολών που έχουν κατευθυνθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο, τα οποία απορρίπτουν εν το συνόλο του το προσχέδιο. Και καλό θα ήταν επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού κατέληξε, ας πούμε, να κάνει μια διαβούλευση, όπως λέει, δημοκρατική, και μάλιστα λέγοντας ότι από τη στιγμή που απευθύνομαι στο Σύνολο των Εργαζομένων, δεν χρειάζεται να απευθυνθώ και στο Σύλλογο, αλλά ας το παρακάμψουμε αυτό, δεν θα έπρεπε και την καλό κιόλας να δώσει στη δημοσιότητα τα κείμενα της διαβούλευσης. Δεν πρέπει να είναι δημόσια η διαβούλευση. Γενικά με τα πρακτικά δεν τα πάει καλά αυτή η κυβέρνηση. Δεν τα πάει καλά, αλλά τι θα γίνει τώρα? Δηλαδή, υποτίθεται ότι έχουν κατατεθεί 180 με 200 επιστολές, οι οποίες αντιτίθενται σε αυτό. Μάλιστα. Και δεν πρέπει να το λάβουν υπόψη τους. Θέλαμε να σας ρωτήσουμε και για το τι άλλαξε αυτόν τον 1,5 χρόνο. Μας είπατε για προγράμματα που έχουν... Τέλμα υπάρχει. Υπήρξε ένα τέλμα. Mm-hmm. Ο οργανισμός καθυλώθηκε, διότι περίμεναν όλοι το τι θα γίνει από αυτή την ομάδα, η οποία θα τα άλλαζε όλα, και μέχρι να τα αλλάξει όλα, καταλαβαίνετε ότι όταν βγαίνεις και λες σε έναν οργανισμό, έτσι, ότι εγώ δουλεύω για να τα αλλάξω όλα, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι όλο το μεσοδιάστημα, ας πούμε, όλοι οι άνθρωποι αναρωτιούνται πού θα δουλεύουν, πώς θα δουλεύουν, με ποιο αντικείμενο, με ποια μέθοδο, και αυτό καταλήγει στο να αποτελματωθεί η δουλειά. Mm-hmm. Ό,τι δουλειά γίνεται, και το λέω κυριολεκτικά, από το πάθος που έχουν οι εργαζόμενοι για τη δουλειά. Οι εργαζόμενοι έχουν κρατήσει το ΚΕΘΕΑ όρθιο όσο έχει μείνει, ας πούμε, και αυτή τη στιγμή ξυλώνεται και αυτό που έχει μείνει. Mm-hmm. Και μάλιστα και το timing το σχολιάσατε κι εσείς.
Είναι μάλλον για δύο λόγους το timing, έτσι, προκαλεί πάρα πολλές αντιδράσεις και σκέψεις, γιατί ο οργανισμός προεδρεύει στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Θεραπευτικών Κοινοτήτων και αντιπροεδρεύει στην Παγκόσμια, τώρα που μιλάμε, έτσι. Ακριβώς, τώρα που μιλάμε, ναι. Ακριβώς, και, ακριβώς. Και αυτό είναι το ένα που μπορεί και κάποιος να πει ότι είναι ένας τίτλος, αν και προφανώς κάτι δείχνει. Αλλά έρχεται και σε μια εποχή που με την καραντίνα και την πανδημία και με έρευνες να δείχνουν ότι οι εξαρτήσεις έχουν ανέβει πάρα πολύ, είναι συγκλονιστικά τα ποσοστά. Το βλέπετε παντού, ναι. Υποθέτω το βλέπετε κι εσείς κατά το έργο σας. Νομίζω ότι το αυτονόητο θα ήταν περισσότερο και θεά και πιο ενισχυμένο στην πρώτη γραμμή που είπατε κι εσείς, και όχι γραφειοκρατία για το αν θα ξεκινήσει κάτι και λοιπά. Πέρα από τα... Ναι, έτσι είναι. Δηλαδή είναι ένας οργανισμός. Κοιτάξτε, εδώ πέρα είναι και δύο διαφορετικές λογικές. Το ΚΕΘΕΑ αναπτύχθηκε στη λογική της αποκέντρωσης. Το ΚΕΘΕΑ έχει αναπτυχθεί στη λογική του να έχει κατά τόπους αυτόνομα συστήματα θεραπείας, αυτόνομα προγράμματα. Εδώ τα μαζεύουν όλα και τα πάνε στο κέντρο. Δηλαδή σε μια εποχή όπου όχι μόνο η πανδημία κλπ, εγώ θα σας πω όπου όλα τα συστήματα υγείας λένε να κατέβουμε προς την κοινωνία, να κατέβουμε προς την κοινότητα, να διασπαρούν αυτά τα πράγματα, να μην είναι υδροκέφαλα, έρχονται τώρα έναν οργανισμό ο οποίος δεν ήταν υδροκέφαλος, είχε δηλαδή περιφερειακή ανάπτυξη, οριζόντια πιο πολύ, να τον κάνουν πυραμιδικό και υδροκέφαλο. Δεν υπάρχει τίποτα που να είναι σύγχρονο σε αυτό το πράγμα. Τίποτα που να απαντάει στις πραγματικές ανάγκες είτε της κοινωνίας, είτε των εργαζομένων, είτε των εξυπηρετούμενων, των εξαρτημένων. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτηση. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά και καλό απόγευμα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ. Γεια σας.